Στα μέσα Οκτωβρίου κατατέθηκε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο, το οποίο πλέον είναι και νόμος του κράτους από χτες, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τίτλο «Αναμόρφωση και εξυγχρονισμός του Σοφρονιστικού Κώδικα». Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αλλά και με φιλοκυβερνητικές εφημερίδες και site, το νομοσχέδιο αυτό έχει πολλές ευεργετικές διατάξεις για τους κρατούμενους. Διαβάζω ανάμεσα στα άλλα. Ένα, απαγορεύεται η δυσμενής διακριτική μεταχείριση των κρατουμένων για λόγους που ανάγονται στο φύλο ή τον γενετήσιο προσανατολισμό τους. Δύο, διευρύνεται το πλαίσιο δικαιωμάτων των κρατουμένων. Τρία, ιδρύονται και λειτουργούν σε σοφρονιστικά καταστήματα ή τμήματα που κρατούνται οι γυναίκες βρεφονηπιακοί σταθμοί. Τέσσερα, επανακαθορίζεται ο ευεργετικός υπολογισμός των ημερών κράτησης για τους κρατούμενους που παρέχουν εργασία οποιασδήποτε μορφής ή παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Γενικώς δηλαδή υπάρχουν πλήθος κατά την κυβέρνηση και το φιλικό προς αυτά ΜΜΕ ευεργετικών διατάξεων για τους κρατούμενους. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού είναι τόσο καλό το νομοσχέδιο, το έχει ψηφίσει, το υπερψήφισε. Τι συνέβη? Μαγική εικόνα, πραγματικά. Διότι ξέρουμε ότι αν ένα κόμμα ή μια κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει μια πρωτοβουλία νομοθετικού περιεχομένου με έναν τρόπο, θετικό δηλαδή προφανώς γιατί το καταθέτει, έχει τον τρόπο να πάρει κομμάτια, τμήματα αυτού του σχεδίου νόμου και να του δώσει μια συνολική εικόνα. Ασφαλώς δεν είναι έτσι και δεν το λέω γιατί έχω κάποια αιμονή ή έχουμε κάποια αιμονή από την πλευρά μας και τα ζητήματα των δικαιωμάτων των κρατουμένων, αλλά γιατί η πραγματικότητα λέει άλλα πράγματα. Στο υποθετικό ερώτημα, όχι στο πραγματικό ερώτημα, υπάρχουν θετικές πλευρές στις τροποποιήσεις, γιατί περί αυτού πρόκειται του σοφρονιστικού κώδικα, βεβαίως και υπάρχουν. Και γι' αυτό σε μια σειρά από άρθρα, τα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα κόμματα της αριστερής και δημοκρατικής αντιπολίτευσης, τα υπερψήφισαν. Δεν είχαν λόγο να μην τα υπερψηφίσουν. Πάντα έτσι κάνουμε άλλωστε. Διότι γνώμονας δικός μας, σκέψη, έννοια δικιά μας είναι το συμφέρον των ανθρώπων, το καλό των ανθρώπων και στην προκειμένη περίπτωση να υπερασπιστούμε το κράτος δικαίου. Όμως υπάρχει η ραχοκοκαλιά ενός σχεδίου νόμου, ενός νόμου και αυτό πρέπει να κοιτάμε. Να κοιτάμε δηλαδή τον κορμό του και όχι μόνο την περιφέρειά του, όχι μόνο το γύρω-γύρω, κάποιες πλευρές μάλλον του γύρω-γύρω. Ποιος είναι ο κορμός ενός απολύτως αυταρχικού, τιμωρητικού σχεδίου νόμου που σήμερα πλέον αφού είναι ψηφισμένο είναι νόμος του κράτους, είναι οι άδειες. Οι άδειες που δίνουν στους κρατούμενους. Δίνουν στους κρατούμενους που καταλαβαίνουμε όλοι ένας απολύτως πετυχημένος θεσμός. Γιατί έχει βοηθήσει στην ένταξη αυτών των ανθρώπων στην ένταξη τους. Υπάρχει ένας ορίζοντας, υπάρχει μια ανάσα. Γιατί όταν λέμε ότι θέλουμε να υπάρξει μια πορεία επανένταξης του κρατούμενου, ομαλής επανένταξης, δημιουργικής επανένταξης του κρατούμενου στην κοινωνία, διότι όλοι θα αποφυλακιστούν κάποια στιγμή, πρέπει να, η πολιτεία να έχει έγνοια ότι ο άνθρωπος αυτός, γυναίκα ή άντρας, θα γυρίσει στο σπίτι του, στη γειτονιά του, στην πόλη του και θα μπορεί να λειτουργήσει με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που θα έχει αναστοχαστεί. Θα έχει λειτουργήσει με μια διαφορετική νοοτροπία και θα μπορεί πια να ενταθεί στο κοινωνικό σύνολο. Συνεπώς, το ζήτημα της άδειας από κάποια φάση και μετά, ο κρατούμενος, για να ξέρουμε όλοι μας, δεν παίρνει άδεια από την πρώτη στιγμή. Ποτέ δεν έπαιρνε άδεια από την πρώτη στιγμή. Έπρεπε να συμπληρώσει ένα χρονικό διάστημα έκτησης της ποινής του για να έχει το δικαίωμα να ζητήσει να αιτηθεί άδεια. Αυτό ήταν το 1/5 σημαντικό της ποινής ακριβώς και εφόσον βεβαίως δεν είχε πειθαρχικά μέσα στη φυλακή, ενώ σήμερα με το νόμο που ψηφίστηκε, με το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε και είναι νόμος, αυτό μετατρέπεται για μια πολύ μεγάλη κατηγορία κρατουμένων. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να πω πόσοι από το σύνολο των κρατουμένων τους αφορά αυτό, αλλά είναι πολύ μεγάλο μέρος. Πάει από το 1/5 της ποινής, καθαρής έκτης ποινής, στα 2/5. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο κρατούμενος πλησιάζει στην υφόρον απόλυση και δεν έχει πάρει ακόμα άδεια.
Αλλά αν δεν έχει πάρει άδεια, δεν γίνεται δεχτή η φόρο απόλυση. Είναι αλληλένδετα. Όπως αν δεν έχει πάρει έστω την άδεια, δεν έχει δικαίωμα να πάει στην αγροτική φυλακή. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο υπερπληθυσμός της φυλακής, αυτό που λέμε σήμερα υπερπληθυσμός, σε πολύ μικροχρονικό διάστημα θα γίνει υπερπληθυσμός. Να μείνουμε εδώ, γιατί το είπατε αυτό. Τι σημαίνει υπερπληθυσμός, για να μας δώσουμε μια εικόνα για να καταλάβουμε τι σημαίνει υπερπληθυσμός στις ελληνικές φυλακές. Αυτό ξέρετε, δεν το λέω μόνο εγώ ή δεν το λένε αυτοί που έχουν μια επαφή με τη φυλακή, το λένε πια όλοι. Η κυβέρνηση δεν είχε τη δυνατότητα να αντικρούσει αυτό το ερώτημα, να πει δεν ισχύει. Παραδείγματος χάρη, σε πολλές φυλακές ο υπερπληθυσμός καλύπτει το 180, δηλαδή 100. Αν υποθέσουμε ότι μία φυλακή έχει χωρητικότητα για 100 κρατούμενος, μπορεί να είναι 180. Το λέω έτσι για να μπορέσουμε να το ζυγιάσουμε. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι σε ένα κελί ή σε ένα θάλαμο, σε ένα κελί που είναι χωρητικότητας για 2 ανθρώπους, μπορεί να είναι και 6. Σε ένα θάλαμο που μπορεί να είναι για 10 ανθρώπους, μπορεί να είναι 30. Και πού κοιμάται αυτός ο κόσμος? Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα. Κοιμούνται όλοι σε κάποια κρεβάτια? Κάποιοι κοιμούνται σε κρεβάτια, προστίθενται δηλαδή τα κρεβάτια, και κάποιοι άλλοι δεν κοιμούνται σε κρεβάτια, δεν υπάρχει χώρος. Είναι αποπνιχτική η ατμόσφαιρα, ο κλειός είναι αδυσόπιτος, οπότε κοιμούνται κάτω τα κρεβάτια ή 2-2 στο ένα κρεβάτι. Παλιότερα έλεγα ότι κοιμούνται μέχρι και στην τουαλέτα, και δεν είναι τα σχήμα λόγου, αυτό ισχύει. Όταν η φυλακή, προσέξτε, οι προδιαγραφές, οι διεθνείς προδιαγραφές μιλούν για 6%, για 6 τετραγωνικά μέτρα για ένα κρατούμενο, και το επικαλέστηκε και η κυβέρνηση και είπε μάλιστα 6 τετραγωνικά μέτρα. Φανταστείτε ότι σε αυτά τα 6 τετραγωνικά μέτρα που οι διεθνείς προδιαγραφές ορίζουν, σήμερα μπορεί να κοιμούνται 3 και 4. Όμως, για να μπορέσουμε αυτό να το βάλουμε σε μια τάξη, λέει η κυβέρνηση ότι αυτό είναι τα 6 τετραγωνικά μέτρα. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι φυλακές, ή αυτό που εμείς θα θέλαμε, που είναι εύλογο, να υπάρξει ένας αποσυμφορητικός νόμος, έτσι ώστε πράγματι και ένας αποσυμφορητικός νόμος με μια λογική. Τι σημαίνει αποσυμφορητικός νόμος? Διότι ξέρετε ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός κρατουμένων που δεν θα έπρεπε να είναι στη φυλακή. Τι είναι αυτό? Αν για παράδειγμα, για μικρές ποινές, λέω ένα ζήτημα, μικρές ποινές, ποινές φυλάκισης, όχι κάθριξης, έτσι, όχι κάθριξης, θα μπορούσε λοιπόν να έχουν αποφυλακιστεί αυτοί οι άνθρωποι και να είναι σε εργασίες, σε κοινοφελείς εργασίες κλπ. Τα οποία τα έχει καταφυλακιστεί. Ανεκτήσουν δηλαδή την ποινή τους εκτός φυλακής με κοινοφελή εργασία. Ή σε άλλες περιπτώσεις με το βραχιολάκι, αν δοθεί ο χρόνος. Να πούμε δύο λόγια, γιατί αυτή τη στιγμή είναι 5 με βραχιολάκι. Το περιβόητο βραχιολάκι είναι 5 άνθρωποι. Αφορά 5 άνθρωποι. Μόνο 5 άνθρωποι. 5. Και βεβαίως η κυβέρνηση λέει θα το διευρύνουμε κλπ. Τι σημαίνει να το διευρύνουμε? Είναι μια δήλωση, χωρίς όμως να μπορεί να στηριχθεί και να μπορούμε με σιγουριά να πούμε, με σχετική σιγουριά να πούμε, ότι αυτό θα έχει σάρκα και οστά. Το βραχιολάκι, επί ευκαιρία, μια και το αναφέρουμε, για να μην αφήσουμε για το τέλος. Το βραχιολάκι είναι ένας πετυχημένος θεσμός, δηλαδή υπάρχει στο εξωτερικό, λειτουργεί, έχει εμπειρία. Υπάρχει και θα μπορούσε πράγματι το βραχιολάκι, είχα μια επιφύλαξη να σας πω την αλήθεια, δηλαδή θεωρούσα αυτό το ηλεκτρονική επιτήρηση έτσι, ιδεολογικά και συναισθηματικά με ενοχλούσε. Ωστόσο, είναι ένα μέτρο το οποίο το θέλουν οι κρατούμενοι και αυτό μετράει και μπορεί να λειτουργήσει, να είναι αποτελεσματικό, όπως και μια σειρά άλλα μέτρα. Κοιτάξτε, αν η φυλακή έχει, ορίσει η πολιτεία και πει με βάση τους χώρους που διαθέτω, χωράει, λέω υποθετικό νούμερο, 8.000 κρατούμενους και κρατούμενες, μάλιστα. Αλλά ξέρουμε ότι στην εποχή μας και στην προηγούμενη εποχή υπήρχαν εγκλήματα, υπήρχαν αδικήματα, υπήρχαν αξιόπινες, έκνομες πράξεις που... Τι να κάνεις, λέω για τα σοβαρά, τι να κάνεις, θα του πεις, με συγχωρείτε, θα περιμένετε στη σειρά σας? Είναι ένα ερώτημα για να μην είναι 13.000. Αν μιλάμε για ιδεχθή κακουργήματα, ιδεχθή εγκλήματα, θα μπορούσε να μπει ο νέος κρατούμενος στη φυλακή, ο καταδικασμένος ή ο προφυλακισμένος, και να αποφυλακιστεί ταυτόχρονα, αμέσως, αυτόματα,
ο άνθρωπος αυτός ο οποίος πλησιάζει το τέλος της ποινής του, που του υπολείπεται ένας μήνας, δύο μήνες, δυόμισι μήνες, ασήμαντος αριθμός, ασήμαντο χρονικό διάστημα. Οπότε ο αριθμός θα έμενε ίδιος, δεν θα αλλάζει, θα ήταν 8.000 κρατούμενοι. Αυτό είναι ένα μέτρο που εφαρμόζεται αλλού απολύτως πετυχημένο. Σήμερα με τον ηλεκτρονικό τρόπο υπάρχουν τα πάντα μπροστά μας. Άρα ξέρουμε ότι ο Άγγελος, ο Καλοδούκας, ο Μανώλης, ο Πασίρ κλπ. Λέω τυχαία τώρα ονόματα. Είναι ένα βήμα πριν την αποφυλάκηση. Ένα βήμα πριν την αποφυλάκηση. Για ποιο λόγο λοιπόν πρέπει να στηβάζεται ο κόσμος μέσα στις φυλακές σε απαράδεκτες συνθήκες, πραγματικά βασανιστήριο. Δεν είναι τυχαίο ότι το Σύμβουλιο της Ευρώπης έχει κάνει δήλωση το 2011 και σήμερα. Ναι, όντως το έχει κάνει η Επιτροπή, λέτε, του Συμβουλίου της Ευρώπης, ναι, για τα βασανιστήρια. Ότι στην Ελλάδα, για να το πούμε αυτό, στην Επιτροπή έχει κάνει έκθεση για την Ελλάδα και έχει πει ότι πολλοί κρατούμενοι στην Ελλάδα. Πρόσφατη έκθεση. Πρόσφατη. Σε συνθήκες που αποτελούν προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Κανείς να το φανταστεί, δηλαδή, να βάλει τη φαντασία του να λειτουργήσει. Και πιστέψτε με, ακόμα και τη φαντασία να βάλει κάποιος που δεν έχει επισκεφτεί τη φυλακή, να μπει μέσα, να δει τα κελιά, να δει τους ανθρώπους, να τους ακούσει, να καταλάβει τι σημαίνει εγκλεισμός κάτω από αυτές τις συνθήκες, ψυχανεμίζομαι ότι η φαντασία δεν μπορεί να αποδώσει την πραγματικότητα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτό που περιγράφεται είναι, το ένα πράγμα είναι ότι υπάρχει υπερπληθυσμός και δεν υπάρχει καμία βούληση της κυβέρνησης, είτε να προχωρήσει από συμφόρηση με αυτές τις μεθόδους που λέτε εσείς, είτε να χτίσει νέες φυλακές. Υπάρχει τέτοια προοπτική για να. Καταλαβαίνετε τώρα όλοι, ότι όλοι μας μπορούμε να το καταλάβουμε, ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες που βιώνουμε και της οικονομικής κρίσης, των δυσκολιών, υπαρκτών δυσκολιών, το να πει κανείς ότι οι 40 φυλακές θα προσθεθούν άλλες 10 ή άλλες 15, αυτό δεν παίζει. Δεύτερον, από αυτές τις 40 φυλακές, που περισσότερες από αυτές είναι παπαλαιωμένες και εντελώς ακατάλληλες και αρχιτεκτονικά και κτηριακά είναι εντελώς ακατάλληλες και είναι ενταγμένες σε μια φιλοσοφία, στη φιλοσοφία της τιμωρίας, της διαρκούς τιμωρίας. Θα έπρεπε να είχαν γίνει πάρα πολλά, δυστυχώς δεν έχει γίνει. Η λύση δεν είναι η περισσότερη φυλάκιση, δεν είναι οι περισσότερες φυλακές. Η λύση είναι η λιγότερη φυλάκιση. Και βεβαίως με έρημνες κοινωνικές, έτσι ώστε οι άνθρωποι που δεν θα μπουν στη φυλακή να μπορούν να είναι χρήσιμοι και να αντιληφθούν και το αδίκημα, το όποιο αδίκημα έχουν κάνει, και να αποδώσουν στην κοινωνία πολύ πιο αποτελεσματικά. Δεν υπάρχει σοφρονισμός. Επειδή το ονόμασαν αυτό σοφρονιστικά καταστήματα, σοφρονισμό, δεν δικαιούται κανείς να μιλάει για σοφρονισμό κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αυτό είναι μια διαρκή τιμωρία. Απόδειξη λέει γι' αυτό. Δείτε και μια άλλη πλευρά, γιατί δεν θα μπορούσε όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ένα οποιοδήποτε δημοκρατικό κόμμα να ψηφίσει αυτό το σχέδιο νόμου. Απόδειξη για αυτήν την φιλοσοφία της κυβέρνησης που είναι τιμωρητική. Ξέρουμε όλοι ότι ένας κρατούμενος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποιο αδίκημα, μικρότερο ή μεγαλύτερο, σοβαρό ή σοβαρότατο, είδε χθες ή λιγότερο είδε χθες, αναλαμβάνει δικαιοσύνη, πάμε σε ένα δικαστήριο και το δικαστήριο αποφασίζει την ποινή με βάση και τον ποινικό κώδικα και βεβαίως αφού ακούσει και εξετάσει όλες τις πλευρές αυτής της υπόθεσης. Και ας πούμε, για να έχουμε ένα έτσι παράδειγμα, ότι ένας κατούμενος καταδικάζεται σε 25 χρόνια φυλακή ή σε 20 ή σε 15 χρόνια φυλακή. Τελεσίδικο. Πάει και εφετείο, αυτή είναι η ποινή. Τα 20, 15, 25 ή όποια άλλη ποινή βάλετε στο μυαλό σας. Και από εκεί και πέρα, με βάση και τον προηγούμενο σοφρονιστικό κώδικα και το σύνταγμα της χώρας κλπ. Δεν στερείται κάποιο άλλο δικαιώματος ο κρατούμενος. Με βάση τους νόμους, λέω, όχι τι θέλω εγώ, τους νόμους. Μάλιστα, τότε πώς μπορεί κανείς να πει, να ισχυριστεί, να υποστηρίξει με θέρμη ή με λιγότερη θέρμη ότι ένας κρατούμενος θα κρατηθεί κάτω από ειδικές συνθήκες? Ποιος το αποφασίζει? Δεν το αποφάσισε το δικαστήριο. Δεν το αποφάσισε η δικαιοσύνη. Πώς είναι δυνατόν να επαναρχόμαστε λοιπόν σε μια διπλή φυλακή, φυλακή στη φυλακή, με τις φυλακές τύπου Γ
Και ας μην θέλουν να το πούνε. Ναι, αυτό είναι άλλο. Ναι, οι ψήσεις της ασφαλείας. Ψήσεις ασφαλείας είναι, ναι. Αυτό είναι. Οι φυλακές, επανέρχονται ουσιαστικά. Οι φυλακές, απολύτως. Ναι. Φυλακές τύπου γάμα στην πραγματικότητα είναι. Δηλαδή μια φυλακή μέσα στη φυλακή. Όπου εκεί τα δικαιώματα θα περιορίζονται ακόμα περισσότερο. Τα λιγοστά δικαιώματα των ανθρώπων θα περιορίζονται ακόμα περισσότερο. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό, αυτό, ούτε αυτό το αποσαφήνισαν οι ίδιοι, αλλά όταν λέμε φυλακές τύπου γάμα ή υψίστης ασφαλείας ή διευρυμένης ασφαλείας ή πώς το ονομάζει κανείς, σημαίνει αφαίρετα, δεν το έχει αποφασίσει κανένας, δεν το έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη, ότι έχουμε μια νέα τιμωρία όπου το πιθανότερο είναι ο κρατούμενος αυτός να μην πάρει ποτέ στη ζωή του άδεια ή να υπάρχουν ειδικές συνθήκες ακόμα και για την επικοινωνία του με φίλους, με οικογένεια κλπ. Στις δύο πλευρές. Mm-hmm. Ή να είναι πολύ εντονότερη η φύλαξη, πράγμα το οποίο δεν θα συμβεί κιόλας, για να σας πω και τούτο, με την έννοια ότι υπάρχει μια απίστευτη υποστελέχωση των σωφρονιστικών υπαλλήλων, ανθρώπων που ασχολούνται με το αυτό που λέμε φυλακτικό προσωπικό. Απίστευτη υποστελέχωση που έχει συνέπειες και για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε αυτόν τον χώρο, αλλά κυρίως έχει συνέπειες και για τους ίδιους τους κρατούμενους και τις κρατούμενες. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει... πώς επηρεάζει η υποστελέχωση τους κρατούμενους. Θα σας πω πώς επηρεάζει έναν σωφρονιστικό υπάλληλο, γιατί πρέπει να έχουμε μια συνολική ματιά. Μπορεί ένας σωφρονιστικός υπάλληλος να είναι 4 ή 5 μέρες τη βδομάδα μέσα στη φυλακή. Να κοιμάται εκεί δηλαδή. Α, μάλιστα. Να κοιμάται εκεί. Να είναι φυλακισμένος και ο ίδιος. Να είναι φυλακισμένος και ο ίδιος. Και μάλιστα, επειδή έχω συζητήσει με ανθρώπους, με σωφρονιστικούς υπαλλήλους που βιώνουν αυτή τη βαναψότητα, μόνο τους πήγα να πω, μα δεν έχει σκεφτεί ότι είναι ιδρυματισμός. Και λέει, πριν προλάβω να πω, μα λέει, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, είμαι ιδρυματοποιημένος. Διότι όταν ένας άνθρωπος ζει κάτω από αυτές τις συνθήκες, πια μετατρέπεται, θέλει δεν θέλει, σε έναν κρατούμενο, με τη λογική του κρατούμενου κλπ. Και τους κρατούμενους πώς τους επηρεάζει η υποστελέχωση? Σημαίνει ότι ως προς τους κρατούμενους είναι ότι υπάρχει πια πλέον μια βαναυσότητα, δηλαδή η οργή, η ενόχληση, η οργή, η πίκρα του σωφρονιστικού υπαλλήλου συνήθως ξεσπάει στον κρατούμενο. Και βεβαίως έχουμε και άλλες πλευρές, διότι πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν ελάχιστα χρήματα, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, και γνωστό είναι άλλωστε, αυτό δεν αφορά φυσικά όλους τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους αλίμονο, αλλά ξέρουμε ότι η διαφθορά είναι μεγάλη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αγοροπολισίες σε μια σειρά απαραίτητων προϊόντων. Βάλτε το σε εισαγωγικά και πολλά θαυμαστικά των απαραίτητων προϊόντων. Και υπάρχει ένα μαγαζί δηλαδή, το οποίο κινείται με βάση όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Μία από τις αιτίες είναι και αυτή που ανέφερα, υπάρχουν και άλλες βεβαίως αιτίες. Δεν συζητάω για τους κοινωνικούς επιστήμονες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, διότι δεν υπάρχει, είναι σαφές. Δηλαδή σε μια φυλακή των 700 ανθρώπων μπορεί να υπάρχει ένας κοινωνικός λειτουργός. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συναντήσει ένα κρατούμενο. Μπορεί να είναι ένα τυχαίο γεγονός. 700, μία για 700, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, μικρή σημασία έχει. Δεν συζητάμε για ψυχολόγους, δεν συζητάμε για άλλες ειδικότητες. Δεν υπάρχουν τίποτα. Είναι ελάχιστοι. Και υπάρχουν και άλλες πλευρές. Για να σας πω ένα παράδειγμα. Την περίοδο που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε γίνει μια προκήρυξη για γιατρούς σε μια σειρά φυλακές με προδιαγραφές. Λέγαμε, ας πούμε, ότι στην τάδε φυλακή πρέπει. Πώς θα πάει ένας γιατρός με τα ελάχιστα χρήματα τα οποία διατίθενται, ας πούμε, για. Που σας λέω παράδειγμα, στις φυλακές Μανανδρίνου, που έχει μια πολύ μεγάλη απόσταση, που έχει μεγάλη δυσκολία να φτάσει εκεί. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε και υποστηρίζουμε και εμείς εδώ ότι δεν γίνεται οι φυλακές να είναι απομακρυσμένες. Δεν γίνεται να είναι αυτό που λέμε εξορία η φυλακή για να μην τη βλέπουμε, να μην τη βλέπουν οι πολίτες. Αλλά πρέπει να είναι στον ιστό της πόλης για να μπορεί και ο συγγενής
να μπορεί να συναντήσει τον άνθρωπό του, και ως ο φρονιστικός υπάλληλος να μην οδηγείται αναγκαστικά στην εξορία και να παραμένει στο χώρο της φυλακής, και ο δικηγόρος, ο οποίος πρέπει να δει τον πελάτη του κάτω από κάποιες συνθήκες και όχι να το σκέφτεται και μία και δύο και τρεις φορές κλπ. Άρα το ζήτημα και το κτηριακό και το φυλακό υψής της ασφαλείας και το θέμα των αδειών και το θέμα των αγροτικών φυλακών είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι στην καρδιά του ζητήματος. Διότι όταν εμείς αφήσαμε ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αφήσαμε τις αγροτικές φυλακές με 70% πληρότητα, έπρεπε να είναι 100% για να μπορούμε να συνοηθούμε τώρα. Σήμερα και όλο το προηγούμενο. Γιατί εννοείται ότι συνδέονται οι αγροτικές φυλακές με μείωση ποινών λόγω εργασίας. Ναι, και ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η φυλακή δεν πρέπει να είναι μόνο ένα κελί σκληρό που να μην βλέπεις ήλιο, να μην μπορεί να πάρεις ανάσα, να μην υπάρχει οξυγόνο, να μην, όλο να μην. Να έχει τσιμέντο, σίδηρα, τσιμέντο. Αλλά να δούμε αν η λογική μας είναι η επανένταξη, να μιλήσουμε και για χώμα, να μιλήσουμε και για λουλούδι, να μιλήσουμε για αέρα, να μιλήσουμε για εργασία. Είναι μέρος της κοινωνικής ένταξης και πιο ανθρώπινων συνθήκων. Και ποιοι πηγαίνουν στις αγροτικές φυλακές. Και γι' αυτό δεν έχουμε αποδράσεις από τις αγροτικές φυλακές. Δεν έχουμε αποδράσεις. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να έχει κανείς μπροστά του για να βγάλει συμπεράσματα. Και ποιοι πηγαίνουν παλιότερα και ποιοι πηγαίνουν τώρα. Πάλι με κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή θα πρέπει να έχει πάρει την άδεια, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να έχει κτίσει ένα μέρος της ποινής, να έχει πάρει την άδεια έτσι ώστε να έχει φανεί ότι ο άνθρωπος αυτός πήρε την άδεια, επέστρεψε κανονικά πίσω στη φυλακή. Και να είναι ικανός να εργαστεί, διότι μιλάμε για εργασία, δεν είναι εξοχή, έτσι, επειδή το έλεγα προηγουμένως, χώμα, αέρα, λουλούδια κλπ. Να μην φανταστεί κανείς εξοχή, πάει και εργάζεται, είτε στα ζώα, κτηνοτρόφος δηλαδή, είτε με γεωργικά προϊόντα που αποδίδουν και μέσα στη φυλακή. Δηλαδή τα προϊόντα αυτά να φτάνουν μέσα στη φυλακή. Και δεν είναι μόνο οι αγροτικές, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και άλλες πλευρές. Το νέο νομοσχέδιο τι προβλέπει για αυτό το πράγμα? Τίποτα. Σκληραίνει, δυσχεραίνει τη διαδικασία να φτάσει κάποιος στην αγροτική φυλακή. Και βέβαια, επειδή έχει υποθεί στη συζήτηση αυτή, είναι φανερό ότι οι Σοβίτες πριν κάποια χρόνια είχαν δικαίωμα να πάρουν άδεια στα 8 χρόνια έκτησης της ποινής. Η Νέα Δημοκρατία το έκανε 10 το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τώρα επανέρχεται και το κάνει 12 χρόνια για να έχει δικαίωμα, προσέξτε, όχι να πάρει την άδεια, να έχει δικαίωμα να αιτηθεί. Το δεν σημαίνει ότι πάρει την άδεια σώνεται καλά, κρίνεται και από τη συμπεριφορά κλπ. Και οι πολυσοβίτες προβλέπεται πλέον 22 χρόνια καθαρής έκτησης της ποινής για να έχει το δικαίωμα. Ουσιαστικά δεν παίρνουν ποτέ άδεια. Ουσιαστικά δεν παίρνουν. Εννοείται. Δεν παίρνουν. Και μερικοί λένε ότι είναι φωτογραφική για το κουφοντίνι. Το φωτογραφικό είναι σαφές νομίζω. Απλώς παίρνει. Εκδικητικό τελείως είναι. Μόνο που δεν είναι μόνο κουφοντίνας. Ναι. Την πληρώνουν όλοι οι σοβίτες. Ναι, την πληρώνει και άλλοι. Οι οποίοι θα μπορούσαν, παίρναν την άδεια, δεν είχαν δημιουργήσει κανένα ζήτημα, επέστρεφαν κλπ. Και τώρα πλέον κόβεται αυτή η δυνατότητα στο όνομα, ο καθένας σας βάλει δίπλα τις επόμενες λέξεις. Σε ποιο όνομα γίνεται αυτή η βαναυσότητα. Και για τους πολυσοβίτες και για τους ισοβίτες και για τους μικροποινίτες και για τους... ξέρετε ότι στη φυλακή, βάσει το ποινικό μας σύστημα, υπάρχει αυτό που λέμε, βαφτίζονται όλοι οι εγκληματικές οργανώσεις με τον 187. Βαφτίζονται εγκληματικοί οργάνωση. Αν είναι πάνω από δύο, είναι εγκληματική οργάνωση. Αυτούς τους κατατάσσει στις εξαιρέσεις που λέμε. Δηλαδή τους, είτε είναι τα ναρκωτικά, είτε είναι το 187, το 187α που αφορά τρομοκρατία και πάει λέγοντας, όλα αυτά είναι αυτό που λέμε στις εξαιρέσεις. Δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα, δυστυχώς, εκρηκτικό κλίμα μέσα στη φυλακή. Κόβει την ανάσα, κόβει την ελπίδα. Που η ελπίδα... Και αυτό με την ελπίδα που λέτε έχει να κάνει και με τις εκπαιδευτικές άδειες που από ό,τι διαβάζουμε μιλάμε και αυτές. Ακόμα και αυτό, ακόμα και αυτό που είναι βασικό άδειες, για να ενταχθεί κάποιος. Ενώ το παρουσιάζουν με έναν, το ωραιοποιούν
στην πραγματικότητα ο τρόπος που το θέτουν, που το βάζουν, πρέπει κανείς να διαβάσει προσεκτικά το νόμο πλέον για να καταλάβει τι σημαίνει είτε το θέμα των αδειών, των εκπαιδευτικών, των τακτικών αιδειών, των έκτακτων, των φυλακών τύπου γάμα, για να γίνει κατανοητό και μοιάσει. Α, επειδή προσέξτε, θα το ξέχναγα. Μπορεί κάποιος που μας ακούει τώρα να πει εντάξει, τον ξέρουμε τον άνθρωπο, τα λέει αυτά, είναι αυτός που είναι, έχει τις δικές του αντιλήψεις κλπ. Πάμε σε δικούς τους ανθρώπους, με την ευρεία έννοια δικούς τους. Πάμε για παράδειγμα στον πρώην πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων, στον κύριο Καρακίτσο. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο άνθρωπος, δεν είναι αριστερός, δεν είναι κομμουνιστής, δεν είναι σοσιαλδημοκράτης, δεν είναι κεντροαριστερός, δεν είναι κεντρός, δεξιός. Φαντάζομαι ότι δηλώνει ο ίδιος, επειδή είχε άμεση σχέση με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τέτοια και χειρότερα λέει από αυτά που λέω εγώ. Τέτοια και πιο σκληρά. Τώρα. Γιατί το λένε? Γιατί αυτοί καταλαβαίνουν, επειδή ζουν μες στη φυλακή, ανεξάρτητα της άποψής τους, καταλαβαίνουν, βλέπουν, ξέρουν πολύ καλά ότι όσο ο αριθμός των κρατουμένων μεγαλώνει, τόσο μεγαλύτερη δυσκολία θα έχει όσον αφορά την καθημερινότητα στη ζωή. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή ο φύλακας ψάχνει να βρει κρεβάτι. Δεν βρίσκει κρεβάτι. Ο φύλακας του λένε θέλουμε στρώμα. Δεν βρίσκει στρώμα. Ή δεν έχει χώρο να βάλει το στρώμα. Ο φύλακας θα ακούσει τον κρατούμενο που του λέει ότι εγώ κατέθεσα, έκανα έτοιμα άδειες και δεν μου έχουν. Δεν μου το δίνουν. Και εκεί αυτό που λέμε στεναχώρια, απόγνωση, θλίψη μπορεί να μετατραπεί και σε θυμό. Και να έχουμε ζητήματα τα οποία πολλές φορές τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν και θα θέλαμε να τα αποφύγουμε, όχι γιατί θέλουμε μια ήσυχη φυλακή, αλλά γιατί θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι άνθρωποι και θα μπορούν και αύριο που θα βγουν από τη φυλακή, αν μας νοιάζει αυτό, να μην υποπέσουν σε νέο αδίκημα και να μπορούν να ζήσουν αρμονικά όσο μπορούμε να ζούμε αρμονικά σε αυτή την κοινωνία την οποία ζούμε. Αν αυτό είναι το ζητούμενο, αν είναι δηλαδή το ζητούμενο η δημιουργική επανένταξη, ξεκινάμε από την αρχή, από την πρόληψη, φτάνουμε μέσα στη φυλακή όπου εκεί πρέπει να υπάρχει ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο και μια διαφορετική φιλοσοφία για το πώς αντιμετωπίζω τον άνθρωπο που έχει καταδικαστεί και άρα δεν τον ξανατιμωρώ. Δεν είμαι δικαστής, δεν είναι ο ρόλος τους αυτός. Έχει τελειώσει αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχει διπλή τιμωρία και τριπλή τιμωρία. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε αυτό το νόμο κατά πάσα πιθανότητα γιατί αυτό αρέσει στο ακροδεξιό ακροατήριο. Νόμος και τάξη. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι η ελληνική κοινωνία γενικώς είναι υπέρ αυτής της ιστορίας, έχουμε φτάσει να είμαστε μια κοινωνία που ζητάει νόμο και τάξη και να τιμωρούνται οι κρατούμενοι στις φυλακές? Ένα μεγάλο μέρος, πρέπει να μιλήσουμε ειλικρινά, ένα μέρος, μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας θεωρώ βέβαιο ότι συμφωνεί με αυτή τη λογική. Αυτό δεν σημαίνει ότι ό,τι λέει το μέρος της κοινωνίας πρέπει εμείς να συμφωνούμε. Με τη λογική του νόμου και της τάξης μέσα από μια βαθιά συντηρητική λογική και άσκεπτο, χωρίς στοχασμό για το τι έχει συμβεί, πώς αλλάζουν τα πράγματα, πώς αλλάζει η κοινωνία, πώς αλλάζει ο άνθρωπος, η συνείδησή του. Έτσι ισχυρίζομαι εγώ, άσκεπτα και όχι στοχαστικά, στοιχειώδως. Ασφαλώς η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται σε ένα ακροδεξιό ακροατήριο. Ασφαλώς. Υπάρχει άλλωστε μια τάση πανευρωπαϊκή. Ακριβώς. Και μέσα σε αυτό το σάπιο, το κλίμα το οποίο επικρατεί το τελευταίο μεγάλο διάστημα στην ελληνική κοινωνία, με όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν και ακούμε, διαβάζουμε, παρακολουθούμε, είναι εύκολος ο ακροδεξιός λόγος. Είναι ελκυστικός. Είναι ελκυστικός. Ακούγεται. Είναι ο τιμωρός. Έρχεται ο τιμωρός να τιμωρήσει, χωρίς να βλέπουμε τις αιτίες όμως όλων αυτών των κοινωνικών φαινομένων. Τις παραγνωρίζουμε τις αιτίες, τις βάζουμε στην άκρη και μπαίνουμε στη λογική του τιμωρού, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το κράτος, στο όνομα μιας, μόνο μιας ιδεοληψίας, αλλά στο όνομα μιας σκοπιμότητας, μιας πολιτικής σκοπιμότητας. Δεν είχα αμφιβολία ότι η λογική της Νέας Δημοκρατίας αυτή ήταν εξ αρχής. Πολλές φορές λέω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια συνέπεια στην πολιτική της, διότι αυτά τα είχε στο προεκλογικό της πρόγραμμα. Μπαίνει στον ιδεολογικό καυγά η Νέα Δημοκρατία.
με τη δική της άποψη, την βαθιά συντηρητική και σε πολλές πλευρές της, δεν λέω συνολικά, αλλά σε πολλές πλευρές της ακροδεξιά αντίληψη. Ασφαλώς συμπλέει με κυβερνήσεις ή άλλα κόμματα ακροδεξιά στην Ευρώπη και όχι μόνο, αλλά και στην Βραζιλία με τον Μπολσονάρο. Σε αυτά ακριβώς τα ζητήματα, στα ζητήματα δικαιωμάτων και ελευθεριών. Και βλέπουμε ότι συσπηρώνει ένα δικό της κομμάτι και διευρύνει αυτό το κομμάτι στο ακραίο της τμήμα, στην άκρα δεξιά, η οποία άκρα δεξιά στην Ελλάδα είναι υπαρκτή, δεν κατασκευάζεται, είναι κοινωνικά υπαρκτό αυτό το ρεύμα, το οποίο πρέπει να το δούμε όχι μόνο για να το διαπιστώσουμε και να πούμε δημοσιογραφικά το ξέρουμε, υπάρχει αυτή η ακροδεξιά, η κοινωνική ακροδεξιά στην Ελλάδα, αλλά γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε τους λόγους για τους οποίους αυτές οι αντιλήψεις έχουν απήχηση σε ένα κοινό, όχι παντού φυσικά, αλλά έχουν απήχηση σε ένα ευρύτερο, ευρύτατο θα έλεγα ενίοτε, ακροατήριο. Και ισχυρίζομαι εδώ ότι η αριστερά θα πρέπει να απαντήσει και αυτή με το δικό της αξιακό πλαίσιο. Να μπει στον καυγά τον ιδεολογικό, τον αξιακό, να υπερασπιστεί δηλαδή με λίγα λόγια το δικό της πλαίσιο, το ουμανιστικό, να υπερασπιστεί με πάθος ότι δεν μπορεί να επανέλθει για παράδειγμα η θανατική ποινή ή να αντιμετωπίσει ιδεολογικά, κοινωνικά, πολιτικά όλες αυτές τις ανατριχιαστικές αναφορές, για παράδειγμα το χημικό εκνοχισμό που τόλμησε ο υπουργός να πει με ένα δημόσιο τρόπο. Εμείς λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε με θάρρος για τις δικές μας ιδέες και να τις υπερασπιστούμε και να μην το φοβηθούμε.